Ένα πολύ καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό, μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα, μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Μπετανκούρ παρεμβαίνει, πολύ κέρια. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Ναι, πέρασε η παλιά. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Κριστιάνο Ρονάλντο, έτοιμος να δοκιμάσει το πόδι. Εντάξει, είναι εκτός ακτίνας δράσης εδώ, αλλά και ο goalkeeper δεν πρέπει να επαναπάβεται. Μπορεί και να πιάσει στον ύπνο. Την μπάλα! Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Κουλιμπαλή θα κάνει τη μακρινή παλιά. Θα ψάξει μακριά για συμπέκτη. Κάνει ένα σου. Ξυπνεί αυτή η παλιά. Την κόβει. Ραούλ Αλμπιόλ γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Χάμσι. Ζιελίνσκι. Παουζί Γκουλάμ. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Μακρινή μεταβίβαση. Μακρινή παλιά. Χιουσάι. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Καν. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Καγεχόν. Μπενάτια. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Η άμυνα εδώ θα κάνει σωστά τη δουλειά. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άμυνα. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση του. Σαν να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους εδώ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Χιουσάι. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Χιουσάι. Βγάζει, εξαπολύει ένα σου. Πόσο σιώτερο με τον φύλακας. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Καθάρισε ωραία. Άλαν προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα.
αλλάξει το παιχνίδι. Εγεφών θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Σιελίνσκι. Χάμσικ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος την μπάλα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Την έκοψε. Ραούλ Αλβιόλ στέλνει την μπάλα μπροστά. Επιλέγει να βγάλει μια συρτή σέντρα. Την επίθεση. Χιουσάι προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καν επιλέγει τη μακρινή παλιά. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Πώς ήταν το πρώτο μέρος σε σχέση με το τι περίμενες? Το πρώτο μισό είχε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το βομβαρδισμό με σέντρες από δεξιά. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν στην ανάπαυλα θα αλλάξει κάτι ο προπονητής τους. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Λευκή ισοπαλία έως τώρα. Ας ελπίσουμε να δείξουν άλλο πρόσωπο οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Καγεχόν. Χάμσικ. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Μπενάτια. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Κριστιάνο Ρονάλντο. Το βρήκε ωραίο συμπέκτης. Χάμσικ. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Παουζή Γουλάμ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ωραία η βαθιά παλιά. Θα το καρφώσει. Θα τελειώσει τη φάση. Κουαδρά. Υπέροχη προσπάθεια. Πάει για γκολ η φάση. Αλεξάνδρο ψάχνει τη σιρτή πάσα. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Ο γκολκίπερ έπιασε την μπάλα. Άλαν. Γουλάμ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Και νέα ευκαιρία. Παραλίγο ήταν θέμα κυριωστών. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά.
Νάπολη θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Διαβαρά κάνει τη μακρινή παλιά και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Μπονούτσι γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Σηκώνει πάνω από την άμυνα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Ματουιντή προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σεντράρι. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Είναι καθαρό φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Στέκεται στο ύψος της η άμυνα σε αυτή τη φάση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ναι, Καγιεγόν! Τι κεραυνός ήταν αυτός. Αυτό το γκολ θα μείνει στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Ω Θεέ μου! Εδώ που φτάσαμε, αυτό ίσως να αποδειχθεί και το νικητήριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει goalkeeper στον κόσμο που θα το έπιανε αυτό. Σαν να πας να πιάσεις μια κανονιά. Η άψογη τεχνική επιτρέπει στον παίκτη να εκτελέσει με τη μέγιστη δύναμη και ακρίβεια. Και τότε δεν υπάρχει σωτηρία για τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Μπορεί να άργησε, αλλά τελικά ήρθε. Και αυτό έχει σημασία. Τώρα θα πρέπει να κρατήσουν το αποτέλεσμα με νύχια και με δόντια. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Αλεξάνδρο κάνει τη μακρινή παλιά. Σεντράρι ο Ρονάλντο. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Η μπάλα είναι μέσα. Φοβερή αντίδραση. Τους κρατά ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την γκέλα και την έστειλε στα δίχτυα. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξωστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Να και το σφύριγμα της λήξης. Είχαμε ισοπαλία εδώ, κανείς δεν μπορούσε να καταφέρει το τελικό σουτ, καθώς η ολοκλήρωση των προσπαθειών απογοήτευσε. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι στον αγώνα και εν τέλει είναι και οι δύο ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα.